κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, η εικόνα, η αποκαρδιωτική εικόνα της πλημελούς συμμετοχής ήταν αναμενόμενη. Φίλε Πάνο, τον γνωρίζω τον Αστακό όπως τον γνωρίζεις και εσύ, αλλά επίτρεψέ μου λίγο καλύτερα. Και υπάρχει εξήγηση. Στην ιατρική υπάρχει αίτιο και αιτιατό, φιλετάκι. Λοιπόν, έτσι και σε αυτά. Λοιπόν, τι τέλει γι' αυτό. Ο Αστακός δεν ήταν μία ομοιογενής περιοχή, ένας ομοιογενής οικισμός. Αποτελείται από κάποιους λίγους αστακιώτες που ξεκίνησαν από το συνοικισμό της Άνω Λούτσενας και άρχισε να εμπλουτίζεται με αρχοντοχωρίτες το χωριό του Δημάρχου, Αεθενούς, Χρυσοβουτσάνους, Καλαμουσάνους, απέναντι κεφαλογίτες και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στο μοναδικό χωριό του Δήμου Ξηρομέρου που να μην έχει πανηγύρι. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και ο ποιητής λέει χρειάζεται αρετή και τόλμη η προσπάθεια. Αυτό τον παρέφρασα. Άρα λοιπόν εσείς προχωρήστε, για την εποχή που ήμουν παιδί που αναφέρατε με τον κύριο Τελίδο, εκείνος παιδί και δεν υπήρχαν καθόλου άσπρα μαλλιά το 1986, οι σύλλογοι όταν κάνανε συνέλευση, ήταν και η εποχή των συλλόγων, των κινημάτων, όλων αυτών, πιστεύω σε μια καλύτερη κοινωνία, η γενιά μας του Πολυτεχνείου τότε, την κάναμε τρεις χειρότεροι και οι αίθουσες γεμίσανε και οι συναισθιάσεις είχαν 500 και 700 άτομα και. Άρα χρειάζεται πολλή προσπάθεια και κουράγιο από εσάς για να συνεχίσετε. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, από όποια θέση θα κατέχουμε, είτε του πρώην Δημάρχου, είτε του νυν Δημάρχου, είτε του επόμενου, έτσι. Εσείς να είστε εδώ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια σε όλους.